14 μήνες μετά και πάλι στο γήπεδο. Καταρχάς, τα συναισθήματά σου. Καταρχήν, είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να ξαναμπω στο γήπεδο, να είμαι υγιής και να καταφέρω να αγωνιστώ για αυτή τη φανέλα που φοράω τόσα χρόνια. Αυτό πιο πολύ για μένα είναι μια ηθική νίκη, θα έλεγα. Γιατί μέσα από αυτούς τους 14 μήνες πέρασα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Αλλά με υπομονή και δουλειά πολύ, κατάφερα να επιστρέψω. Δεν είναι η πρώτη φορά που περνάς μια παρόμοια κατάσταση. Αυτή τη φορά, τι ήταν αυτό που σου έδωσε δύναμη να δουλέψεις αυτούς τους 14 μήνες για να επανέλθεις και πάλι πίσω? Όλες αυτές οι δυσκολίες που περνάς μετά από ένα μεγάλο τραυματισμό, θα έλεγα. Είτε ήταν αυτός, ήταν κάποιος προηγούμενος. Πρέπει να δείχνεις πολύ υπομονή, να έχεις πολύ δυνατά συναισθήματα και να μην αφήνεις ποτέ τον εαυτό σου και τα όνειρά σου να σβήνουν για ένα τραυματισμό. Το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας ολοκληρώθηκε. Κάνε μας έναν μίνι απολογισμό των πρώτων ημερών της προετοιμασίας. Σίγουρα περάσανε οι 12 μέρες, θα έλεγα, εδώ πέρα στην Ολλανδία, οι πρώτες, με 3 φιλικά. Νομίζω ότι είναι ακόμα νωρίς για να πούμε κάποια πράγματα για την ομάδα. Δουλεύουμε καθημερινά για να καταφέρουμε να φτάσουμε στο επίπεδο που θα είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι της Ευρώπης. Έχουμε ακόμα ένα στάδιο προετοιμασίας που πιστεύω ότι θα φανούν περισσότερα πράγματα εκεί. Και είμαστε αισιόδοξοι να τα καταφέρουμε για να είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι το ευρωπαϊκό. Προσωπική και ομαδική στόχη για τη φετινή σεζόν? Προσωπική, θα έλεγα, την υγεία μου και προσωπικά και ομαδικά, θα έλεγα. Και από εκεί και πέρα να εκπληρώσουμε τους στόχους και τις επιθυμίες του καθενός.